Και αφού λοιπόν έχουμε τελειώσει και το μπροστινό και το πίσω μέρος της μπλούζας μας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι, θέλουμε να μετρήσουμε όσα εκατοστά θέλουμε να είναι το άνοιγμα της μασχάλης. Εγώ για την μπλούζα που πλέκω θέλω το άνοιγμα να είναι στα 25 εκατοστά, οπότε το μέτρησα από εδώ, να δω μέχρι πού φτάνουν τα 25 εκατοστά και ήταν μέχρι εδώ που έχω βάλει το πιαστράκι μου και θέλουμε να βάλουμε το πιαστράκι και στην αντίθετη μεριά στο ίδιο ακριβώς σημείο, όπως επίσης βάζουμε πιαστράκια στους ίδιους πόντους ακριβώς και στην αντίθετη μεριά της, και στο άλλο φύλλο της μπλούζας που έχουμε πλέξει, την πίσω μεριά, για να μπορέσουμε να, για να ξέρουμε πού πρέπει να σταματήσουμε καθώς ράβουμε. Εγώ, όπως και στην προηγούμενη ολόκληρη μπλούζα που είχα φτιάξει με την πλέξη Solomon, το έρεψα μέχρι πάνω, πάλι έκανα το ίδιο λάθος γιατί δεν είχα βάλει τα πιαστράκια και ξεχάστηκα και το έρεψα μέχρι πάνω, οπότε ξύλωνα πάλι. Γι' αυτό μετράμε το άνοιγμα της μασχάλης, βάζουμε πιαστράκι εδώ που είναι τα σωστά εκατοστά, μέτρησα από εδώ και τα 25 εκατοστά ήταν εδώ πέρα, οπότε έβαλα πιαστράκι, βάζουμε στον ίδιο ακριβώς πόντο, στο ίδιο σημείο και στην αντίθετη μεριά και στα ίδια ακριβώς σημεία και, και στο πίσω φύλλο. Μετράμε τις σειρές και στη σειρά που έχω βάλει το πιαστράκι κάνω το ίδιο και στην αντίθετη μεριά. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να ράβουμε την μπλούζα, να την ενώνουμε, να δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε ράβοντάς την και πάμε τώρα να δούμε πώς θα ενώσουμε την μπλούζα. Και αυτό που θέλουμε να προσέξουμε για να είναι και τα δύο κομμάτια από την ίδια μεριά να είναι η πλέξη, θέλω να έχω το κορδόνι, την κλωστή με την οποία ξεκίνησα το πλεκτό από τη δεξιά μεριά, στο ένα κομμάτι, όπως επίσης και στο δεύτερο κομμάτι θέλω η κλωστή με την οποία ξεκίνησα το πλεκτό να είναι από την δεξιά μεριά. Τώρα αν θέλετε να είναι από τη δεξιά, αν θα είναι από την αριστερή, πρέπει να είναι και δύο κλωστές από την αριστερή. Πρέπει να είναι και οι δύο κλωστές με τις οποίες ξεκινήσαμε το πλεκτό μας και τα δύο κομμάτια να κοιτάνε προς την ίδια κατεύθυνση. Τώρα, ανοίγω λίγο και τα δύο μέρη. Θα τα ανοίξουμε λίγο για να μπορέσουμε να δούμε καλά πώς θα το ράψουμε. Τώρα, αυτό που έχουμε δει και σε άλλα πλεκτά, θα ενώσουμε το πλεκτό μας ράβοντάς το. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι είτε πλέκουμε είτε ράβουμε πάνω σε ένα ποδαράκι. Ένα ποδαράκι έχει δύο σημεία από τα οποία πρέπει να το πιάσουμε για να το κλείσουμε. Οπότε, το ένα σημείο είναι η αρχή του πόντου, κάτω δηλαδή στον πόντο, και το δεύτερο σημείο είναι στη μέση του πόντου. Οπότε, έχω κόψει ήδη την κλωστή μου και είναι δύο φορές το μήκος, το συνολικό μήκος της μπλούζας. Θα πάρω την βελόνα μου και θα την βάλω από μέσα προς τα έξω, κάτω στη γωνία εδώ, στο πρώτο ποδαράκι, από μέσα προς τα έξω. Και στην αντίθετη μεριά, πάλι κάτω στη γωνία από το πρώτο ποδαράκι. Το πρώτο ποδαράκι της αντίθετης μεριάς είναι οι τρεις αλυσίδες που χρησιμοποίησαμε για να γυρίσουμε το πλεκτό. Οπότε στην πρώτη από αυτές τις τρεις βάζω τη βελόνα μέσα, από μέσα προς τα έξω. Τώρα θα συνεχίσουμε με την αντίθετη μεριά. Μία θα ράβουμε τη μία μεριά, μία την άλλη. Μία τη μία, μία την άλλη. Θα πηγαίνουμε πάντα εν αλλάξει. Τώρα θα πάω στην αντίθετη μεριά. Συνεχίζω να είμαι στην πρώτη σειρά και θα βάλω τώρα τη βελόνα μου στη μέση του πρώτου πόντου, από μέσα προς τα έξω πάλι. Και πάλι στην πρώτη σειρά, στη μέση του πρώτου πόντου και στην αντίθετη μεριά. Τώρα συνεχίζουμε με την δεύτερη σειρά, πάντα ράβουμε το πρώτο ποδαράκι κάθε σειράς. Είμαστε στην δεύτερη σειρά και βάζω τη βελόνα μου κάτω στη γωνία στο πρώτο ποδαράκι. Από μέσα προς τα έξω πάντα η βελόνα.
Στην αντίθετη μεριά, στην δεύτερη σειρά και εδώ, βάζω τη βελόνα μου από μέσα προς τα έξω, κάτω στην αρχή του πρώτου πόντου και ταράβουμε. Τώρα συνεχίζουμε να είμαστε στην δεύτερη σειρά και θα βάλουμε τώρα τη βελόνα μας στη μέση του πρώτου πόντου και στην μέση του πρώτου πόντου της δεύτερης σειράς και στην αντίθετη μεριά της μπλούζας μας. Τώρα για να σφίξουμε το πλεκτό μας, θα βάλουμε το δάχτυλό μας να πιώσουμε κάτω τη γωνία και απλά θα τραβήξουμε απαλά-απαλά την κλωστή με την οποία ράβουμε. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να ράβουμε την τρίτη σειρά. Βάζω τη βελόνα μου από μέσα προς τα έξω στην αντίθετη μεριά, στην αριστερή μεριά, στην αρχή του πρώτου πόντου της τρίτης σειράς, στην αρχή του πρώτου πόντου της τρίτης σειράς και στην αντίθετη μεριά. Στη μέση του πρώτου πόντου της τρίτης σειράς στην αριστερή μεριά, στην μέση του πρώτου πόντου της τρίτης σειράς στην δεξιά μεριά. Πιάνουμε με το δάχτυλό μας και σφίγγουμε την κλωστή για να κλείσει μία μεριά και η άλλη. Έτσι φαίνεται το πλεκτό μας σε αυτό το σημείο. Θέλουμε λοιπόν να ράβουμε μαζί τη μία μεριά με την άλλη. Πάντα ράβουμε τους ίδιους πόντους μαζί. Αν για παράδειγμα είμαστε στην αρχή του πρώτου πόντου της έκτης σειράς, θέλουμε να είμαστε στο ίδιο σημείο και στην δεξιά μεριά. Στην αρχή δηλαδή του πρώτου πόντου της δεξιάς μεριάς, αλλά στην έκτη σειρά. Αν είμαστε στη μέση του πόντου της έκτης σειράς, θέλουμε να είμαστε στη μέση του έκτου πόντου και στη δεξιά μεριά. Ράβουμε πάντα το ίδιο σημείο μαζί, έτσι ώστε όταν θα έχει κλείσει τελείως η μπλούζα μας, να είναι ίσια, γιατί αν δεν ράψουμε τους ίδιους πόντους μαζί, θα βγει στραβή η μπλούζα μας και θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις κλωστές και να το ξαναράψουμε από την αρχή. Οπότε για να μην κάνουμε την ίδια διαδικασία δύο φορές, πολύ μεγάλη προσοχή που ράβουμε την μπλούζα μας. Ξαναεπαναλαμβάνω ότι ράβουμε από μέσα προς τα έξω τη μία μεριά στο ίδιο σημείο, από μέσα προς τα έξω την αντίθετη μεριά στο ίδιο σημείο πάλι. Πάμε τώρα στην αντίθετη μεριά, από μέσα προς τα έξω, στην αντίθετη μεριά, από μέσα προς τα έξω, αλλά πάντα ράβουμε τους ίδιους πόντους στα ίδια σημεία. Αν είμαστε στην αρχή του πρώτου πόντου της πέμπτης σειράς εδώ, στην αρχή του πρώτου πόντου της πέμπτης σειράς και στην αντίθετη μεριά. Πάμε να τελειώσουμε αυτή τη σειρά εκτός βίντεο, αυτή τη μεριά μάλλον. Όταν έχω τελειώσει να ράβω και εγώ, θα ανοίξω το βίντεο μου να δούμε πώς φαίνεται η μπλούζα και το δεύτερο κλείσιμο θα το ράψουμε εκτός βίντεο, γιατί θα είναι η ίδια ακριβώς διαδικασία και μετά θα δούμε πώς θα ράψουμε πάνω τους ώμους. Οπότε έχω φτάσει τώρα στο σημείο που είχα τα ποντοπιαστράκια μου. Έβγαλα τα πιαστράκια και έραψα για τελευταία φορά. Και αυτό που θα κάνω τώρα για να κλείσω το πλεκτό είναι θα ράψω έναν κόμπο, σφίγγω. Και αυτό που μας μένει τώρα να κάνουμε είναι να ενώσουμε το πάνω μέρος για τους ώμους. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα πάρω την μπλούζα. Τώρα αυτή εδώ θα είναι η μπροστινή μεριά. Βέβαια δεν υπάρχει καλή ανάποδη, αλλά θέλουμε να είναι η μπροστινή μεριά αυτή εδώ. Γιατί πλέκαμε μία καλή μία ανάποδη. Οπότε δεν μας πειράζει. Κλείνουμε λοιπόν την μπλούζα. Οπότε εφόσον είπα ότι αυτή εδώ θα είναι η έξω μεριά, θα κλείσω την μπλούζα, επειδή θα ενώσω τους ώμους τώρα, αυτό που θέλω να είναι από την έξω μεριά θα το βάλω μέσα τώρα. Και κλείνω. Παίρνουμε κλωστή. Ενώνουμε λοιπόν τις δύο άκρες. Και αυτό που θα κάνω τώρα είναι, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στον πρώτο πόντο της μπροστινής μεριάς και στον πρώτο πόντο της αντίθετης μεριάς. Και θα ενώσουμε με βουβά μέχρι το τέλος.
Οπότε περνώ την κλωστή, την περνώ μέσα και από τις δύο μεριές, πλέκω μία λυσίδα. Τώρα πάω στον δεύτερο πόντο της μπροστινής μεριάς και στον δεύτερο πόντο της πίσω μεριάς και πλέκω βουβό. Μεγάλη προσοχή να μην μπερδέψουμε τα βουβά με τα άριχτα. Όταν πλέκω βουβό, περνάει κλωστή μέσα από τους πόντους και μέσα από τη θηλιά που έχω στο βελονάκι. Πάμε στον τρίτο πόντο της μπροστινής μεριάς και στον τρίτο πόντο της πίσω μεριάς. Πιάνω την κλωστή και την περνώ μέσα από τον πόντο και μέσα από τη θηλιά. Πάμε τώρα στον τέταρτο πόντο βουβό. Στον πέμπτο πόντο βουβό. Στον επόμενο πόντο. Και θέλουμε να πιάνουμε τον ίδιο πόντο από μπροστά και τον ίδιο πόντο από πίσω για να είναι ίσια η μπλούζα μας. Πλέκουμε βουβό. Στον επόμενο πόντο, ο μπροστινός και ο πίσω πόντος να είναι ο ίδιος και πλέκουμε βουβό. Στον επόμενο πόντο, βουβό. Στον επόμενο πόντο, πιάνουμε πάντα και την μπροστινό πόντο και τον πίσω. Στον επόμενο πόντο, βουβό. Από ένα σημείο και μετά, οι πόντοι, ο μπροστινός και ο πίσω, ευθυγραμμίζονται. Οπότε, μόλις περνάτε το βελονάκι σας, περνάει από μπροστά μέχρι πίσω. Και πλέκουμε βουβό. Τώρα, αν φοβάστε ότι μπορεί να κάνετε λάθος, βάζετε το βελονάκι στον μπροστινό πόντο, το ανοίγετε και το βάζετε και στον πίσω και πλέκετε βουβό. Βουβό στον επόμενο πόντο. Βουβό στον επόμενο. Βουβό. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να έχουμε ολοκληρώσει όλη μας τη σειρά. Και ο λόγος που επέλεξα να ενώσω τους ώμους με βουβά είναι επειδή ανοίγοντας την μπλούζα ήταν πιο εύκολο να το δείξω στην κάμερα, γιατί αν ανοίξω την μπλούζα, επειδή έχουμε ενώσει τα πλαϊνά, θα ήταν δύσκολο να δείξω πώς θα την ενώσουμε ραβοντάς την. Μπορείτε να επιλέξετε και τον ίδιο τρόπο που ράψαμε το πλαϊνό για να κλείσετε το πάνω μέρος του ώμου. Απλά επειδή εδώ έχουμε και τα βουβά και είναι πόντος-πόντος, ενώνεται εύκολα με τα βουβά. Βουβό. Στον επόμενο πόντο, βουβό. Στον επόμενο πόντο, βουβό. Στον επόμενο, βουβό. Στον επόμενο, βουβό. Στον επόμενο, βουβό. Και αυτός εδώ είναι ο τελευταίος πόντος, από ό,τι βλέπω είναι το τελευταίο μου άριχτο, οπότε αυτό είναι και το τελευταίο βουβό που θα πλέξουμε. Βουβό, αλυσίδα, κόβω την κλωστή, τραβάω τη θηλιά και σφίγγω. Οπότε, το ένα το πλαϊνό και πάνω όμως είναι έτοιμα και βλέπουμε ότι από την καλή μεριά η ένωση εδώ πάνω φαίνεται έτσι. Το κάνουμε λίγο και με το χέρι μας να ανοίξει, να ανοίξουν οι πόντοι λίγο εδώ πέρα. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά, καμία αλλαγή στο σχέδιό μας. Αυτό εδώ μόλις φορεθεί θα ανοίξει κιόλας. Εδώ που πλέξαμε τα βουβά. Οπότε η μία μεριά είναι έτοιμη. Πάμε τώρα να ράψουμε και την αντίθετη μεριά, να ενώσουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και όταν έχω τελειώσει κι εγώ θα ξανανοίξω το βίντεο για να δούμε πώς θα κάνουμε τα μανίκια. Και αφού έχουμε τελειώσει λοιπόν να ενώνουμε και τα πλαϊνά και επάνω στους ώμους, η μπλούζα μας σε αυτό το σημείο φαίνεται έτσι, με το V εδώ πέρα. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι θα πάμε να ξεκινήσουμε το μανίκι. Θα πλέξουμε μέχρι την τέταρτη σειρά
μέσα στο βίντεο και μετά θα το δουλέψουμε εκτός κάμερας. Αυτό που θα κάνω είναι, θα βάλω το βελονάκι μου κάτω από το ποδαράκι, θα βάζουμε δηλαδή το βελονάκι μας κάτω από το πρώτο ποδαράκι μέσα σε κάθε τέταρτη σειρά. Οπότε θα βάλω εδώ το βελονάκι μου κάτω από το ποδαράκι εδώ πέρα, αυτής της σειράς, και από κάτω, έχοντας βάλει το βελονάκι μας από κάτω, θα πλέξουμε δύο ποδαράκια. Οπότε πιάνω την κλωστή, την ενώνω, πλέκω 1, 2, 3 αλυσίδες οι οποίες αντιστοιχούν στο πρώτο μου ποδαράκι και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο ίδιο κενό. Θα πλέξω 6 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και τώρα θέλουμε να πλέξουμε μέσα σε κάθε 8ο πόντο, αν πλέκαμε από έναν πόντο, αν αυτό ήταν πόντος-πόντος, όμως επειδή όταν πλέκουμε οριζόντια πάνω σε κάθε ποδαράκι, το κάθε ποδαράκι αντιστοιχεί σε 2 πόντους, αυτό σημαίνει ότι θα αφήνω 1, 2, 3 ποδαράκια, γιατί 2, 3, 6, το κάθε ποδαράκι αντιστοιχεί σε 2 πόντους 6, και θα βάλω το βελονάκι μέσα στο τέταρτο ποδαράκι, οπότε βάζουμε το βελονάκι μας από κάτω, και θα πλέξουμε 2 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. Πλέκω πάλι 6 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα μετρήσω πάλι 1, 2, 3 ποδαράκια, θα βάλω το βελονάκι μου κάτω από το τέταρτο και θα πλέξω 2 ποδαράκια μέσα στο ίδιο κενό. 6 αλυσίδες πάλι, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Μετράω 1, 2, 3 ποδαράκια, βάζω το βελονάκι μου κάτω από το τέταρτο και πλέκω 2 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες. Μετράω 1, 2, 3 ποδαράκια, βάζω το βελονάκι μου κάτω από το τέταρτο και πλέκω 2 ποδαράκια. Και συνεχίζουμε έτσι τη σειρά μέχρι να τελειώσουμε. 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες. Μετράω 1, 2, 3 ποδαράκια. Βάζω το βελονάκι μου στο τέταρτο και πλέκω 2 ποδαράκια, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες, μετράω 1, 2, 3 ποδαράκια, βάζω το βελονάκι μου στο τέταρτο και πλέκω 2 ποδαράκια, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες, περνάω 1, 2, 3 ποδαράκια, βάζω το βελονάκι μου στο τέταρτο, 1, 2, 3, βάζω το βελονάκι μου στο τέταρτο και πλέκω 2 ποδαράκια, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες, περνάω 1, 2, 3 ποδαράκια, βάζω το βελονάκι μου στο τέταρτο και πλέκω 2 ποδαράκια, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 αλυσίδες, περνάω 1, 2, 3 ποδαράκια, βάζω το βελονάκι μου κάτω από το τέταρτο και πλέκω 2 ποδαράκια, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες, περνάω 1, 2, 3 ποδαράκια, βάζω το βελονάκι μου κάτω από το τέταρτο και πλέκω 2 ποδαράκια, 1, 2, 3. Και βλέπω ότι κατευθείαν στο αμέσως επόμενο ποδαράκι είναι εδώ που έπλεξα τα 2 ποδαράκια για να ξεκινήσω. Θα βάλω το βελονάκι μου στην τρίτη αλυσίδα που ουσιαστικά είναι το πρώτο μου ποδαράκι για αυτή τη σειρά.
και θα πλέξω ένα βουβό. Θα πλέξω 6 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και θα γυρίσω το πλεκτό. Κάθε φορά που τελειώνουμε, μία σειρά, θα γυρνάμε το πλεκτό μας έτσι ώστε η ραφή να βγει ίσια. Τώρα έχοντας πλέξει τις 6 αλυσίδες, οι πρώτες 3 αντιστοιχούν στο πρώτο μας ποδαράκι και οι επόμενες 3 αντιστοιχούν στο κενό με 3 αλυσίδες, που θα έχει μόνο η αρχή και το τέλος της σειράς. Οπότε έχουμε πλέξει 6 αλυσίδες. Βάζω το βελονάκι μου κάτω από το κενό με τις 2 αλυσίδες και πλέκω 2 ποδαράκια. Και τώρα συνεχίζουμε όπως και στην προηγούμενη σειρά, να πλέκουμε 6 αλυσίδες, 2, 3, 4, 5, 6 και 2 ποδαράκια μέσα στο επόμενο κενό με 6 αλυσίδες. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες. 2 ποδαράκια στο επόμενο κενό με 6 αλυσίδες. Βάζουμε το βελονάκι μας από κάτω και πλέκουμε 2 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες. Και 2 ποδαράκια κάτω από το κενό με 2 αλυσίδες. Με 6 αλυσίδες, συγγνώμη. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 αλυσίδες, 2 ποδαράκια κάτω από το κενό με 6 αλυσίδες. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες. Και 2 ποδαράκια κάτω από το επόμενο κενό με 6 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες. Και 2 ποδαράκια μέσα στο επόμενο κενό. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι αλυσίδες. Και 2 ποδαράκια κάτω από το επόμενο κενό. Συγγνώμη, άλλο μου τραβάει η μπλούζα κάτω τώρα που έχει ολοκληρωθεί, γιατί δεν χωράει πάνω στο τραπέζι μπροστά μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες. Και 2 ποδαράκια κάτω από το επόμενο κενό. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες. Και 2 ποδαράκια κάτω από το επόμενο κενό. 1. Και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο όπου έχουμε πλέξει μέσα στο τελευταίο κενό με 6 αλυσίδες. Και τώρα για να ολοκληρώσω τη σειρά θα πλέξω 3 αλυσίδες, 1, 2, 3 και θα πλέξω βουβό μέσα στην τρίτη αλυσίδα μετρώντας από κάτω, 1, 2, 3. Ουσιαστικά είναι σαν να πλέκουμε βουβό μέσα στο πρώτο ποδαράκι της σειράς. Και έτσι φαίνεται το τέλος της σειράς. Όπως είπα και στην αρχή, ξεκινάμε με κενό με 3 αλυσίδες και τελειώνουμε με κενό από 3 αλυσίδες. Τώρα για να ξεκινήσουμε την τρίτη σειρά, θα πλέξω αλυσίδα. Θα πλέξω ένα ποδαράκι μέσα στο πρώτο ποδαράκι και ένα ποδαράκι μέσα στο πρώτο κενό μίας αλυσίδας. Και τώρα από εδώ και πέρα συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Πλέκουμε 6 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 2 ποδαράκια μέσα στο επόμενο κενό από 6 αλυσίδες. Και μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σειρά θα ακολουθήσουμε τα ίδια βήματα. Πλέκουμε 2 ποδαράκια κάτω από κάθε κενό από 6 αλυσίδες και μετά πλέκουμε 6 αλυσίδες στον αέρα. Πριν τελειώσω τη σειρά, κάπου εδώ θα ξανανοίξω και εγώ το βίντεό μου για να δούμε πώς θα ολοκληρώσουμε. Έχω πλέξει λοιπόν τις τελευταίες μου 6 αλυσίδες και μέσα εδώ στο τελευταίο κενό από 3 αλυσίδες θα βάλω από κάτω το βελονάκι μου και θα πλέξω 2 ποδαράκια.
και θα βάλω το βελονάκι μέσα στο πρώτο ποδαράκι που έχω πλέξει για τη σειρά και θα πλέξω βουβό. Θα πλέξω 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες, όπου οι 3 πρώτες αντιστοιχούν στο πρώτο μας ποδαράκι και οι επόμενες 3 στο κενό από 3 αλυσίδες. Και θα κάνουμε τα ίδια βήματα που κάναμε και στη δεύτερη σειρά. Θα βάζουμε δηλαδή το βελονάκι μας κάτω από το κενό από 6 αλυσίδες και θα πλέκουμε 2 ποδαράκια. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 αλυσίδες. Βάζω το βελονάκι μου κάτω από το κενό με 6 αλυσίδες και πλέκω 2 ποδαράκια. 1, 2. Και συνεχίζουμε έτσι μέχρι να έχουμε ολοκληρώσει και αυτή τη σειρά. Λίγο πριν τελειώσω θα ανοίξω και εγώ το βίντεό μου να δούμε πώς ολοκληρώνεται και αυτή η σειρά. Και μετά το υπόλοιπο μανίκι θα το πλέξουμε εκτός κάμερας γιατί θα είναι επαναλήψεις της σειράς 3 και της σειράς 4. Έχω σχεδόν ολοκληρώσει τη σειρά λοιπόν. Έχω πλέξει 2 ποδαράκια μέσα στο τελευταίο κενό από 6 αλυσίδες. Έχω πλέξει 3 αλυσίδες και θα πλέξουμε ένα βουβό μετρώντας από κάτω στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη αλυσίδα. Στο πρώτο ποδαράκι της σειράς ουσιαστικά. Αλυσίδα, γυρνάμε το πλεκτό. Και στο σημείο αυτό το μανίκι μας φαίνεται έτσι. Έτσι φαίνεται το μανίκι της μπλούζας. Τώρα θα πάμε να ολοκληρώσουμε το υπόλοιπο μανίκι εκτός κάμερας. Το δικό μου μανίκι θα φτάσει περίπου στα 38 εκατοστά. Θα είναι μέχρι τον αγκώνα περίπου. Εσείς θα το πλέξετε το μανίκι σας όσο μακρύ θέλετε. Μπορείτε να το φτάσετε μέχρι κάτω, μπορείτε να το αφήσετε. Ακόμα και κοντομάνικο μπορείτε να το αφήσετε χωρίς να πλέξετε καθόλου αυτό που κάνουμε εμείς τώρα. Δηλαδή να σταματήσετε εδώ που κάναμε, που ενώσαμε τις δύο μεριές και αφήσαμε το άνοιγμα για τη μασχάλη. Οπότε πάμε να ολοκληρώσουμε τη σειρά αυτή εκτός βίντεο, τη μεριά αυτή μάλλον εκτός βίντεο. Επαναλαμβάνουμε την τρίτη και την τέταρτη σειρά μέχρι να ολοκληρώσουμε το μανίκι και εκτός κάμερας θα ολοκληρώσω και το δεξί μανίκι. Ξεκινάμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και εφόσον ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μανίκι από τη μία μεριά, σιγουρευόμαστε ότι όταν ολοκληρώσουμε και το δεύτερο μανίκι έχουμε τις ίδιες ακριβώς σειρές που έχουμε πλέξει και στη μία μεριά, ώστε και τα δύο μανίκια να είναι ίσα. Οπότε πάμε να τελειώσουμε αυτό εκτός κάμερας και να πλέξουμε και το δεξί μανίκι και όταν έχω τελειώσει θα έχω ασφαλίσει και τις κλωστές για να δούμε πώς φαίνεται η μπλούζα μας ολοκληρωμένη. Στο σημείο αυτό η μπλούζα μας έχει ολοκληρωθεί, έχουν πλεχτεί και τα δύο μας μανίκια. Έτσι φαίνεται το μανίκι μας. Και έτσι φαίνεται η μπλούζα μας από πάνω μέχρι κάτω. Όπως είχα πει και νωρίτερα στο βίντεο, η μπλούζα αυτή ουσιαστικά είναι αρκετά μακριά ώστε να είναι σαν μπλουζοφορεματάκι κάπως. Τώρα εσείς μπορείτε να την κάνετε όσο μακριά θέλετε, ακόμα και σαν φόρεμα μπορείτε να την μπλέξετε και να βάλετε ένα φορεματάκι μονόχρωμα από μέσα και να φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που βλέπετε, μην ξεχνάτε να μας κάνετε like και να γράφετε και ένα σχόλιο. Θα χαρώ πολύ να έρθετε στην ομάδα μου, όπως επίσης να κάνετε like και στη σελίδα και τα δύο link υπάρχουν κάτω από το βίντεο, όπως επίσης το έχω αναφέρει και στην αρχή και το link της μπλούζας για το δωρεάν πατρόν υπάρχει και αυτό επίσης κάτω από τα βίντεο. Και πάλι σας ευχαριστώ, γεια σας!